Για αυτό που με ρωτήσατε για την παραίτηση του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ, του κυρίου Ανδρικόπουλου. Ο κύριος Ανδρικόπουλος, το βράδυ που είχαμε την συνάντηση με τη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ, δεν μας ανακοίνωσε κάτι. Εγώ με μεγάλη μου έκπληξη την επόμενη μέρα είδα την παραίτησή του. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το μυαλό του και την απόρρεια των πράξεων με τον τρόπο που θέλει εκείνος. Φρονώ ότι δεν ήταν το κατάλληλο σημείο χρονικό να υποβάλει την παραίτησή του, δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Η άποψη δική μου είναι αυτή. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Ο ΦΟΔΣΑ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία. Ήταν κοινά αποδεκτός από όλους μας, διαβοήσει είχε τοποθετηθεί με ομόφωνη κρίση όλων των μελών και των 50 τόσων μελών που ήταν. Από εκεί και πέρα ο Ηλίας, δεν ξέρω για ποιο λόγο και τι ακριβώς ήθελε να μας πει με την πράξη του αυτή. Μας έγραψε βέβαια κάποια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα. Τέλος πάντων, θα το βρει την περπατησιά της και το βηματισμό της η Πελοπόννησος με τους 26 της Δημάρχους, θα τον βρει. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα κάποιοι άνθρωποι έχουν τις δικές τους κρίσεις. Εγώ δεν θα κάνω δικαστήριο κρίσεων, ούτε δίκη απόψεων. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού με ρωτήσατε, ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν η σωστή για να παραιτηθεί. Έχουμε σε εξέλιξη γεγονότα, πράξεις που έπρεπε να είναι στο τιμόνι. Γιατί ήταν και κοινά αποδεκτός ομόφωνα από όλους μας. Και έτσι δεν σηκώνεσαι να φύγεις. Κάθεσαι να τελειώσουμε όλα αυτά και μετά να κάνει αυτό που θέλει και να πάει να κάνει αυτά τα οποία εκείνος κατά την κρίση του τα βλέπει από τη μεριά που τα βλέπει. Τώρα είναι ένας έμπειρος δήμαρχος. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα κάνουμε ΦΟΔΣΑ θα έρθει να μας δει και να μας τα εξηγήσει αυτά τα πράγματα και να του τοποθετήσουν και μερικές ερωτήσεις οι συνάδελφοι δήμαρχοι, γιατί στην κρίσιμη στιγμή ο Ηλίας εγκατέλειψε την Προεδρία.